Γεια σας! Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να σας μιλήσω. Για κάποιο λόγο παρόλα αυτά το ανέβαλα. Ωστόσο, σήμερα είμαι εδώ πέρα για να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου ως φοιτήτρια και να δώσω κάποια συμβουλή στους μικρούς μας φίλους οι οποίοι τώρα είναι πρωτετής, μόλις πέρασαν σε κάποια σχολή. Όπως πολλοί από εσάς, ίσως ήδη με γνωρίζετε, σπούδασα στην Πάτρα στο ΘΕΗ Διοίκησης και Οικονομίας Τουριστικών Επιχειρήσεων. Να σας πω ότι δεν πέρασα εκεί πέρα με την πρώτη φορά. Έδωσα 2 χρόνια πανελληνίες. Την πρώτη χρονιά η αλήθεια είναι ότι δεν διάβαζα καθόλου. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο στόχο, δεν είχα ιδέα τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Τη δεύτερη χρονιά ήμουν λίγο πιο κατασταλαγμένη, πάλι όχι απόλυτα. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή αν μπορούσα να ξαναδιαλέξω τι θα έκανα, δεν θα επέλεγα αυτό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση που ίσως να αναλύσουμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Οπότε η νούμερο ένα συμβουλή μου είναι ότι πρέπει να είμαστε όσο πιο συνειδητοποιημένοι γίνεται και να θέτουμε στόχους. Όσο φυσικά γίνεται να είσαι συνειδητοποιημένος στην ηλικία των 17 για το τι πραγματικά θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, πραγματικά είναι μια δύσκολη απόφαση και θέλει πάρα πολύ ψάξιμο. Από εκεί και πέρα έχω να σας πω από προσωπική εμπειρία ότι και να αποτύχετε δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Μπορείτε πάντα να μαζέψετε δυνάμεις για να ξαναδώσετε πανελλήνιες όπως έκανα και εγώ ή μπορείτε να δώσετε με το 10%. Μπορεί να πιάσετε τότε τη σχολή την οποία θέλετε. Τώρα, έστω ότι τα καταφέρατε, διαβάσατε ή δεν διαβάσατε, δεν ξέρω και εγώ τι, και περάσατε στη σχολή που θέλατε, αλλά είναι σε άλλη πόλη. Εννοείται ότι ο οικονομικός παράγοντας είναι καταλυτικός για μια τέτοια απόφαση, αν δηλαδή θα φύγετε να πάτε να σπουδάσετε αλλού. Και η αλήθεια είναι ότι για μένα δεν ήταν στις αρχικές επιλογές το να περάσω κάπου εκτός Αθηνών. Εντός εισαγωγικών μου το είχαν απαγορεύσει διαροπάλου οι γονείς μου, μου είχαν πει ότι ή περνάς Αθήνα και μπαίνεις. Ή αν πέρασες κάπου αλλού, δεν θα σπουδάσεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις, απλά δεν. Οπότε για μένα δεν υπήρχε αρχικά η επιλογή του να σπουδάσω σε κάποια άλλη πόλη. Ωστόσο, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα και είδα ότι δεν έπιασα Αθήνα και ότι είχα περάσει Πάτρα, τα βάλαμε όλα κάτω, τα ζυγίσαμε, καταλήξαμε ότι είναι κρίμα να πάει τόσο σκόπος χαμένος. Συγκεκριμένα 2 χρονιές, δεν ήταν καν μία. Οπότε είπαμε ότι ναι, θα προσπαθήσουμε και θα πάω να σπουδώσω στην Πάτρα, όπως και έγινε. Κάπου εδώ θα ήθελα να απευθυνθώ στα παιδιά τα οποία έδωσαν τώρα πανελλήνιες, κατάφεραν και πέρασαν στη σχολή που ήθελαν, ωστόσο αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Για εσάς λοιπόν έχει η Κοσμοτέ ένα πρόγραμμα με υποτροφίες. Αν έχετε περάσει σε κάποιο ΑΕΗ, δηλαδή κάποιο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, υπάρχουν 50 υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ η καθεμία και υπάρχει ακόμα μία υποτροφία ύψους 20.000 ευρώ. Για πρωτοετής φοιτητές που πέρασαν σε κάποια σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας. Δεν χάνετε λοιπόν απολύτως τίποτα με το να δηλώσετε συμμετοχή για να διεκδικήσετε μία από τις 51 αυτές υποτροφίες. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση στο cosmote.scholarship.gr. Στο site αυτό θα βρείτε και όλους τους όρους και τις πληροφορίες. Το site επίσης εννοείται ότι θα βρίσκεται και στο description box από κάτω. Και πάμε λοιπόν να περάσουμε στις συμβουλές που έχω να δώσω στους πρωτετής φίλους μας. Πρώτο κομμάτι το οποίο θέλω να θίξω είναι το θέμα της διαμονής. Για τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο του να μείνουν σε φοιτητικές εστίες, αν φυσικά πληρούν τις προϋποθέσεις. Διαφορετικά, σε περίπτωση που χρειαστεί να νοικιάσουν σπίτι, φυσικά μιλάω για την περίπτωση που ο φοιτητής περάσει εκτός της πόλης στην οποία διαμένει, μπορεί πάντα να συγκατοικήσει με κάποιον φίλο ή φίλη του. Βέβαια, αυτό θέλει γερά νεύρα και πολύ υπομονή. Εγώ το έκανα μόνο για ένα εξάμηνο. Το τελευταίο εξάμηνο συγκατοίξα με τον κολλητό μου τον Μανώλη. Τον ξέρετε αρκετοί από εσάς, τον έχετε δει σε vlogs. Και η αλήθεια είναι ότι, όσο και αν τον αγαπώ και τον λατρεύω, μου έβγαλε λίγο την ψυχή. Αλλά δεν πειράζει, Μανουλάκι μου, σ' αγαπώ αν βλέπεις αυτό το βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μοιράσετε το ενίκιο, τους λογαριασμούς. Σίγουρα θα είναι μια βοήθεια όσον αφορά την καθαριότητα του σπιτιού. Αν πάλι δεν μπορείτε με τίποτα την ιδέα του να μείνετε με κάποιο άλλο άτομο, σεβαστό, κατανοητό, μπορείτε σίγουρα να κοιτάξετε να βρείτε κάποιο σπίτι το οποίο να είναι ήδη επιπλωμένο, για να μην μπαίνετε στη διαδικασία να αγοράζετε καινούργια έπιπλα. Αν πάλι δεν βρίσκετε κάποιο σπίτι το οποίο να είναι επιπλωμένο στην τιμή που θέλετε, στην περιοχή που το θέλετε και πάει λέγοντας, μπορείτε πάντα να κοιτάξετε σε αγγελίες για μεταχειρισμένα έπιπλα και ηλεκτρικά είδη τα οποία στοιχίζουν αρκετά, όπως και να το κάνουμε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έμενα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν πλήρως επιπλωμένο και με τα στοιχειώδη ηλεκτρικά είδη, οπότε δεν χρειάστηκε να αγοράσω τίποτα και αυτό ήταν σίγουρα πάρα πολύ βολικό, δεν το συζητάμε καν. Στη συνέχεια θέλω να θίξω το θέμα του φαγητού. Παιδιά, ναι, το σουβλάκι είναι η εύκολη λύση, αλλά πρώτα απ' όλα δεν συμφέρει καθόλου οικονομικά να τρώτε συνέχεια έξω. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ κακό για την υγεία.
πάρα πολύ κακό όμως. Και τρίτον, θα γίνετε 400 κιλά και δεν νομίζω ότι το θέλει κανένας αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουνα μία κατηγορία από μόνη μου. Δεν παράγγελνα συχνά, ούτε τόσο για να μην ξοδέψω τα λεφτά μου, ούτε τόσο για να μην παχύνω ή επειδή ήταν θέμα υγείας. Ντρεπόμουν, παιδιά, να πάρω τηλέφωνο του Delivera. Αν δεν είχα παρέα στο σπίτι, να πάρει κάποιος άλλος για μένα να παραγγείλει, δεν έπαιρνα, παιδιά. Οπότε κατέληγα να μαγειρεύω, αλλά επειδή ήμουν και τεμπέλα, τη μαγείρευα. Κάθε μέρα μακαρόνια. Κάθε μέρα, πραγματικά. Μια στο τόσο, έκανα και κανένα κατόπουλο στο φούρνο. Οπότε ναι, προσπαθήστε να μαγειρεύετε και προσπαθήστε να έχετε μία ποικιλία στη μαγειρική σας και όχι να τρώτε κάθε μέρα μακαρονάδες όπως έκανα εγώ. Δηλαδή, έφτασα σε σημείο να συχάθω τα μακαρόνια. Αν είναι δυνατόν. Το τρίτο ζήτημα το οποίο θέλω να θίξω είναι οι δραστηριότητες. Όσο πηγαίνατε στο σχολείο, είναι λογικό να μην είχατε πολύ χρόνο ή να μην είχατε σκεφτεί να ξεκινήσετε κάποια καινούργια δραστηριότητα. Τώρα έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας να το κάνετε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να γυμναστείτε, να μάθετε μια πολεμική τέχνη, ένα μουσικό όργανο, να γραφτείτε σε μια ομάδα για κάτι δημιουργικό. Θέατρο, χορό, φωτογραφία, δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν μου λέει έκανα τίποτα από αυτά. Γραφόμουν κάθε χρόνο γυμναστήριο, πήγαινε ένα μήνα και σταματούσα. Τον επόμενο χρόνο ξαναγραφόμουν γυμναστήριο, πήγαινε ένα μήνα και σταματούσα. Θα μου πείτε, καλά, μας δίνει συμβουλές τις οποίες δεν ακολουθούσες ούτε εσύ ίδια. Ναι, γιατί έπρεπε να κάνω κάποια λάθη για να καταλάβω ότι ήταν λάθη. Και πλέον αν γύριζα πίσω στη φοιτητική μου ζωή, σίγουρα θα προσπαθούσα να την ζήσω με διαφορετικό τρόπο. Αυτό που έκανα ωστόσο ήταν να ζωγραφίζω, να παίζω κιθάρα, για μεγάλο χρονικό διάστημα έφτιαχνα κοσμήματα. Επίσης, το τελευταίο εξάμηνο που ήμουν Πάτρα ξεκίνησα και το blog μου. Μετανιώνω ειλικρινά που δεν ξεκίνησα νωρίτερα το blogging και το YouTube, γιατί τότε είχα πολύ περισσότερο χρόνο από όσο έχω τώρα και εμένα και μόνη μου, είχα την ησυχία μου. Αν μπορώ να πω ότι μετανιώνω για κάτι, είναι που δεν γράφτηκα σε μια ομάδα για θέατρο ή για χορό, για κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Με φάγανε τα τίτσου και οι ταινίες, παιδιά. Δείτε γενικά αυτό το νέο ξεκίνημα στη ζωή σας σαν μια πάρα πολύ καλή αφορμή να κοινωνικοποιηθείτε, αν δεν είστε ήδη αρκετά κοινωνικοί. Εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν πέρασα Πάτρα, επειδή δεν ήθελα καθόλου να φύγω από την Αθήνα, πλέον χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο και λέω. Είσαι χαζή που δεν ήθελες να φύγεις, γιατί πραγματικά δεν αλλάζω με τίποτα τη φοιτητική ζωή που έζησα. Παρ' όλα αυτά, αρχικά δεν ήθελα να φύγω. Φοβόμουν ότι δεν θα μπορέσω να γνωρίσω άλλα άτομα, φοβόμουν ότι δεν θα ταιριάξω με άλλα άτομα. Δεν ξέρω, ήμουν πολύ προκατηλημένη. Με τρόμαζε πάρα πολύ η ιδέα να μείνω μόνη μου. Σκεφτόμουν ότι θα έχω τόσες ευθύνες, θα πρέπει να καθαρίζω το σπίτι μόνη μου, να μαγειρεύω μόνη μου, να πηγαίνω στη σχολή, να πληρώνω τους λογαριασμούς μου, να φροντίζω για τα πάντα. Θα μου πείτε σιγά τα αυγά. Τότε, όταν πέρασα εγώ στη σχολή μου, στα 18, και ναι, στα 18 πέρασα, παρόλο που έδωσα 2 χρόνια είχα κερδίσει χρονιά, οπότε ήρθα στα ίσια μου. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι στην ηλικία των 18 ήμουν πάρα πολύ κακομαθημένη. Είχα συνηθίσει να τα έχω όλα έτοιμα. Και στην ιδέα ότι πλέον θα ήμουν μόνη μου, σε μια πόλη που δεν γνώριζα κανέναν, με φρίκαρε πάρα πολύ, θα είμαι ειλικρινής. Ωστόσο, ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί από την πρώτη-δεύτερη μέρα γνώρισα την καλύτερη γειτόνισσα του κόσμου, τη Χριστίνα, και γνώρισα και τον κολλητό μου, τον Μανώλη, στη σχολή, την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε τα μαθήματα. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ γνώμων. Γνώρισα πολλά ακόμα υπέροχα άτομα, όπως το Ζούπι, που φυσικά όλοι ξέρετε. Επίσης, κατάλαβα πόσο τέλειο είναι να μένεις μόνος σου, παρόλο που έχεις να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που προανέφερα, συν πολλά ακόμα. Η ανεξαρτησία αυτή. Και αυτή η γαλήνη του να μην έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου δεν περιγράφεται με τίποτα. Είναι πραγματικά top. Πρέπει να το κάνετε. Αν έχετε τη δυνατότητα να φύγετε, να μείνετε μόνοι σας, κάντε το πραγματικά. Και εδώ πέρα θέλω να σας δώσω επίσης μια φιλική συμβουλή. Προσπαθήστε να μην μείνετε προσκολλημένοι στη ζωή που είχατε πριν περάσετε σε κάποια άλλη πόλη. Σίγουρα καλοί είναι οι φίλοι που είχατε πριν. Δεν σας είπα να τους ξεχάσετε σε καμία περίπτωση. Αν έχετε κάποια σχέση. Καλή και η σχέση, αλλά η γνώμη μου είναι να κάνετε μία νέα αρχή στο μέρος που θα περάσετε. Συνήθως στα 17 μας, στα 18 μας, είμαστε λίγο με τα μυαλά στα κάγκελα, ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ και όλα τα σχετικά. Η γνώμη μου είναι λοιπόν, παιδιά, να ζήσετε τη φοιτητική σας ζωή στο έπακρο, μην αφήσετε το πηγενέλα να σας πάει και να χάνετε στιγμές. Εγώ δυστυχώς, τον πρώτο χρόνο που πέρασα Πάτρα, είχα τότε μία σχέση με την οποία ήμουν έτσι πολύ δεμένη. Για κυριολεκτικά κάθε Σαββατοκύριακο όμως, ανέβαινα Αθήνα. Και ουσιαστικά ήμουνα 4 μέρες την εβδομάδα Πάτρα, 3 Αθήνα. Αυτό το πράγμα γινόταν μία χρονιά ολόκληρη. Μετά τα σπάσαμε τέλος πάντων με εκείνο το παιδί. Άρχισα να κάθομαι λίγο παραπάνω στην Πάτρα. Μετά έκανα μία άλλη σχέση, πάλι με φαγητό πηγενέλα. Τα τελευταία 2 χρόνια άρχισα να κάθομαι περισσότερο Πάτρα.
Άρχισα να μαθαίνω καλύτερα το μέρος, να γνωρίζω περισσότερα άτομα, να βγαίνω περισσότερο στην Πάτρα, να κοινωνικοποιούμε περισσότερο στην Πάτρα και κατάλαβα πόσο μεγάλη βλακεία έκανα που χαράμιζα τα φοιτητικά μου χρόνια σε ένα κτέλ. Πέρα από το ότι είναι ασύμφορο οικονομικά, δηλαδή πραγματικά, με τα λεφτά που χάλασα στο κτέλ, δεν ξέρω παιδιά, παίζει να είχα αγοράσει αμάξι τόσα χρόνια, δηλαδή μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά όμως, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό. Χάνετε στιγμές. Δηλαδή, πραγματικά είναι κρίμα να τρώτε τόσες ώρες από τη ζωή σας σε ένα μεταφορικό μέσο, αντί να μείνετε στο μέρος που περάσατε, να εξερευνήσετε το μέρος, να κάνετε πράγματα, να το ζήσετε στο έπακρο. Τέλος πάντων, το κούρασα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Και κλείνοντας, θέλω να μιλήσω για το πιο βαρετό κομμάτι των σπουδών, που είναι το διάβασμα. Εννοείται πως όσοι σας έλεγαν ότι αν περάσετε σε μία σχολή, δεν θα χρειαστεί να ξαναδιαβάσετε και ότι ξεχάσετε το διάβασμα που ρίξατε για τις πανελλήνιες και όλα αυτά. Δεν ισχύει, ειδικά αν είστε σε κάποια σχολή δύσκολη. Εμένα ευτυχώς η σχολή μου ήταν σχετικά εύκολη, θα έλεγα, με εξαίρεση λίγα μαθήματα όπως τα μαθηματικά των επιχειρήσεων, τα οποία με βασάνιζαν μέχρι και το τελευταίο έτος. Και είναι το τελευταίο μάθημα το οποίο πέρασα, με 10 κιόλας παιδιά, μετά από 5 χρόνια. Σχετικά με τα μαθήματα λοιπόν, καλό είναι να παρακολουθείτε. Αν ένα μάθημα είναι καθαρά θεωρητικό και θεωρείτε ότι δεν θα πάρετε κάτι από τις παραδόσεις, okay, σε αυτή την περίπτωση καλό είναι έστω να ζητάτε σημειώσεις από συμφοιτητές με τους οποίους έχετε έτσι μία άνεση για να κρατάτε ένα μπούσουλα τέλος πάντων. Στα πιο δύσκολα μαθήματα εννοείται ότι καλό είναι να παρακολουθείτε. Θεωρώ ότι είναι καλό να αφιερώνετε λίγο χρόνο μέσα στην εβδομάδα για να διαβάσετε. Το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε, και εγώ δυστυχώς το έκανα, είναι να φτάνετε στο παραπέντε λίγο πριν την εξεταστική και να πρέπει πανικόβλητη να μαζέψετε σημειώσεις, να βγάλετε μία ύλη τεράστια για ένα μάθημα που μπορεί να μην έχετε ιδέα καν για τι πράγμα μιλάει. Ναι, παιδιά, μου έχει τύχει. Δεν ήμουν υπόδειγμα φοιτήτριας. Είναι πολύ αγχωτικό και είναι πολύ λάθος. Δεν υπάρχει λόγος πραγματικά να τρέχετε τελευταία στιγμή. Οπότε, καλό είναι γενικότερα να κρατάτε μια επαφή με τα μαθήματα. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω σε ελληνικές γραμμές. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή σταδιοδρομία σε όλους τους πρωτοετής φοιτητές. Να τα πάτε τέλεια, να περάσετε μια καταπληκτική φοιτητική ζωή. Ελπίζω να μάθατε κάτι χρήσιμο από αυτό το βίντεο. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο συμβουλευτικού χαρακτήρα, αφήστε μου ιδέες και προτάσεις από κάτω, σαν τι θα θέλατε να αναλύσω σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, με βοηθάει πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε σε Facebook, Instagram, Snapchat και Twitter. Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας! You call my name with your lips. I take a drink.